σεταριστάει, κεφαλιά, γκολ! Το γκολ από τον Γκαρσία. Ξανά η φάση. Στην καρδιά της άμυνας η κεφαλιά που γίνεται και το 0-1. Εξαιρετικό χτύπημα, φάουλ όμως από τον Θεοδωρίδη. Τώρα για τον Μοντέιρο του δίνει στήριγμα ο Ελευθερίου. Μοντέιρο επιχειρεί το σουτ, είναι καλό. Η μπάλα στο δοκάρι. Ρουί Μιγγέλ. Ευκαιρία για την ΑΕΛ που συνεχίζεται. Υπάρχει επιθετικό φάουλ όμως εκεί από τον Βοού. Να δούμε η σέντρα που γίνεται. Γκαρσία την κεφαλιά. 0-2. Ξανά εδώ η κεφαλιά. Αυτός πολύ όμορφα για τον σετ, η σέντρα. Δεν υπάρχει παράβαση, υποδεικνύει ο κύριος Μασάς. Είδε τη φάση. Αυτός έψαξε αμέσως τον Βοού, εκείνο Μερκής όμως που γυρίζει παρακινδυνευμένα η κόντρα. Να δούμε τον Βοού και γκολ. 1-2. Κέρδισε τον Μπρούνο Βάλε. 1-2 και ασφαλώς νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Καρσία. Εξαιρετική παλιά για τον Παπουλή. Με τα πόδια ο Ντεγκρά. Η σέντρα στην περιοχή. Ο Βοού στην περιοχή, το σουτ, 2-2. Έκανε ό,τι ήθελε εκεί ο Βοού. Η σέντρα από τον Μπεμπέ, κοιτάξτε τον Βοού. Κοντρολάρει την μπάλα πολύ όμορφα. Ο Απόλλωνας από το 68 αναγκάζεται να συνεχίσει το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές. Ρουί Μιγγέλ, Εμπό, ανεβαίνει η ΑΕΛ πολύ όμορφα. Σε αυτόν τον συνδυασμό υπάρχει φάουλ εκεί από τον Βασιλείου. Αν είμαι σωστός και ο Βασιλείου έχει κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερη κίτρινη είναι αυτό που σας λέγαμε, ότι και πάλι με τον Γκαρσία και ανεβαίνει επικίνδυνα. Υπάρχει φάουλ από τον Ουόν που θα δει την κίτρινη κάρτα. Έχει δει και ο Ουόν κίτρινη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μπεμπέ που ανεβαίνει επιχειρεί το σουτ, είναι καλό, γκολ! 3-2 για την ΑΕΛ!